Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Κατασκευές για Φοιτητές, το show με τις κατασκευές που σας περιμένω να τις φτιάξετε χωρίς να χρειάζεστε επιστημονικές γνώσεις και πολλά λεφτά. Μαζί με τις κατασκευές θα δείτε και πειράματα που θα σας εντυπωσιάσουν, αλλά δεν θα πρέπει να τα κάνετε στο σπίτι. Είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα για όσους δεν γνωρίζουν τη διαδικασία, οπότε θαυμάστε τα μόνο. Πάμε να δούμε την πρώτη κατασκευή από το πρώτο επεισόδιο. Πάμε! Η πρώτη κατασκευή που θα κάνουμε ονομάζεται το γκαζάκι του φοιτητή. Το γκαζάκι του φοιτητή είναι, όπως ακούτε καλά, γκαζάκι. Θα είναι αντικατάσταση από αυτό. Είναι ένα γκαζάκι υγραερίου, το οποίο γεμίζει βάζοντας μια φιάλη σαν αυτήν εδώ. 190 γραμμάρια είναι το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να έχουμε διαρροές. Λίγο παραπάνω να βγάλετε αέριο. Boom. Και όταν τελειώσει, μια τρύπα. Και μετά αυτό τι γίνεται, πετυχαίνεται. Και πόσο κοστίζει, έχει μια τιμή. Θέλουμε να ζεστάνουμε ένα μπρίκι. Θέλουμε να πιούμε καφέ. Θέλουμε να ζεστάνουμε νερό. Θέλουμε να ζεστάθουμε εμείς. Ανακάλυψα ότι το γκαζάκι δεν είναι τόσο φθηνό. Και μυρίζει και άσχημα όταν τελειώνει. Δηλαδή, όταν θες να πας να τα αλλάξεις, τι θα γίνει. Ένα λεπτάκι λίγο. Προωθητικά αέρια. Βγάζουμε το τελειωμένο και βάζουμε το καινούργιο που δεν έχει τρύπα. Το εφαρμόζουμε στη θήκη του και απλά βιδώνουμε το καπάκι. Αυτό μέσα έχει ένα δοντάκι το οποίο θα κάνει την τρύπα πάνω στην συσκευασία του βουτανίου με κλειστή τη στρόφιγγα. Παναγιά. Αυτό τώρα η διαδικασία είναι λίγο δύσκολη για κάποιους που δεν τα καταφέρνουν, είναι επικίνδυνη. Το γκαζάκι του φοιτητή όμως είναι κομμάτι εύκολο. Πιο φτηνό. Είναι από υλικά που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο φοιτητής. Ας πούμε, φαγόσιμα υλικά. Εδώ δεν έχουμε αέριο. Αυτό εδώ, ξεχάστε το. Θα δούμε σε λίγο τις εξισώσεις που δημιουργούνται και χημικές, αλλά και οικονομικές. Ας δούμε πώς φτιάχνεται. Πάμε λοιπόν. Βγάλε το σκασμό, Κωνσταντάιν Στάιν. Υποκλείσου στο μεγαλείο του Φωτέρ Μωτέρ. Δεν χρειάζομαι τις εφευρέσεις σου. Μπορώ να κάνω όλη τη φωτιά μόνος μου. Να! Ναι. Τώρα πρέπει να την αξιοποιήσω κάπως. Έχει κανείς κανένα σουβλάκι για ψήσιμο? Τι θα χρειαστείτε? Ένα μεγάλο τενεκεδάκι από πουράκια. Μέση τιμή 2 ευρώ. Πιλόγια μοντελισμό 2 ευρώ κι αυτός. Ένα κεράκι ρεσό. Διατίθεται στις συσκευασίες των 100 τεμαχίων με τιμή 5 ευρώ, άρα 5 λεπτά το ένα. Μία σύριγγα των 6 ml, 10 λεπτά. Ένα μπουκάλι φωτιστικού ινοπνεύματος, 1 ευρώ. Και ένα μπρίκι αν δεν έχετε, 5 ευρώ. Σύνολο 10 ευρώ και 15 λεπτά. Ένα γκαζάκι υγραερίου κοστίζει τουλάχιστον 17 ευρώ. Μα καλά δεν έχετε μπρίκι. Τώρα πάμε να συνδυάσουμε τα υλικά που μόλις είδαμε. Πρώτα, παίρνουμε τα πουράκια και καταναλώνουμε το περιεχόμενο του. Καλή μας όρεξη. Βγάζουμε τα εσωτερικά χαρτιά και τα υπολείμματα. Το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε το μπυλό και πλάθουμε το μπυλό σε σχήμα χυλόπιτας ή μάλλον χυλοπίτας. Η χυλοπίτα θα έχει πλάτος 2 δάχτυλα και το μήκος του θα είναι όσο χρειάζεται για να καλύψει την περίμετρο από το τενεκεδάκι. Τώρα δεν μου βγήκε 2 δάχτυλα. Εσείς θα το κάνετε 2 δάχτυλα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν μου βγήκε. Είναι επειδή πήρα μικρή ποσότητα από πυλό γι' αυτό. Το πιέζουμε για να εφαρμόσει και να μεγαλώσει το πλάτος. Τελικά τα φτάσαμε τα 2 δάχτυλα, Ωραία. Για να μπορέσει να μην φύγει από τη θέση του, αυτές εδώ οι γωνίες θα τις εξομαλύνω. Θα τις πατήσω δηλαδή πάνω στο τενεκεδάκι. Ο πυλός χρειάζεται κάποιες ώρες για να μπορέσει να στεγνώσει, αλλά τώρα με τη χρήση που θα του κάνουμε σαν γκαζάκι θα στεγνώσει πιο γρήγορα. Βέβαια για την καλύτερη δουλειά καλό είναι να το αφήσετε ένα 12 ώρα να στεγνώσει και μετά να το χρησιμοποιήσετε.
Τώρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα αφήσουμε, οπότε συνεχίζουμε όπως είναι. Στο επόμενο μας βήμα, παίρνουμε ένα κεράκι ρεσό, από τα αγαπημένα μου. Όμως, αυτό το κεράκι δεν θα το χρειαστούμε έτσι, θα πρέπει να το έχουμε καταναλώσει. Οπότε, όταν καταναλωθεί, θα είναι κάπως έτσι. Σε αυτό που θα χρειαστούμε τώρα, είναι μόνο η βάση του, οπότε βγάζουμε τη βάση από το φυτίλι. Δεν θέλουμε να βγάλουμε καινούριο κεράκι όπως αυτό εδώ, βγάζοντας την παραφίνη από τη θήκη της, διότι έχουμε ανάγκη την παραφίνη που θα μείνει από το κάψιμο. Παίρνουμε το χαρτάκι που βγάλαμε πριν από τα κουράκια, το χρησιμοποιούμε σαν βάση, βάζουμε πάνω την θήκη από το κεράκι και κάνουμε μία τρύπα ακριβώς στο κέντρο που θα έχει διάμετρο όσο ένα καλαμάκι από γάλα. Τοποθετούμε το κεράκι στην βάση από το κουτί από τα πουράκια στο κέντρο ανάποδα. Το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε το ενόπνευμα και τη σύριγγα μας, προσοχή στις βελόνες. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι να τραβήξουμε 7 ml από το ενόπνευμα. Η δική μου η σύριγγα είναι των 6 ml, άρα θα τραβήξω 6 και 1. Η ποσότητα των 7 ml που σας είπα έχει υπολογιστεί μετά από κάποια πειράματα που κάναμε. Και αφού πάρουμε το ενόπνευμα, το απελευθερώνουμε γύρω-γύρω από την επιφάνεια του πάτου. Και όπως είπα, χρειαζόμαστε και ακόμα 1 ml. Αυτό είναι. Στο επόμενο βήμα, βάζουμε το σκεύος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα όμορφο μπρίκι και θα του βάλω νερό. Το μπρίκι το βάζουμε πάνω ακριβώς στο κεράκι και το κεντράρουμε. Και τώρα θα βάλουμε φωτιά. Η φωτιά δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε από πάνω, ούτε. Αν το βάλουμε ακριβώς στο πλάι, τους υδρατμούς από το ενόπνευμα θα τους πάρει φωτιά. Θα είστε πιο ασφαλείς. Αυτή τη στιγμή ζεσταίνουμε νερό. Και από πάνω, αχ, έχει ωραία ζέστη. Υπολογιστικά, το νερό θα κάνει περίπου 3 λεπτά για να ζεσταθεί. Θα δούμε να βράζει. Ακούμε το πρώτο τσιτζίρισμα, αν μου επιτρέπετε η λέξη. Τοποθετήσαμε σε θέση ορθή τη μικρή θηκούλα από το κεράκι με την υψηλή θερμοκρασία. Το ελάχιστο κεράκι που είχε μείνει μέσα, η παραφίνη, έλειωσε και όταν έφτασε στον πάτο, δημιούργησε μονωτικό υλικό. Τώρα, από την δεύτερη χρήση, μπορούμε να φτιάξουμε καφεδάκι. Ναι, γιατί όχι. Ας φτιάξουμε καφέ. Έχω βάλει την ποσότητα του ενοπνεύματος. Έχω βάλει νερό μέσα στο μπρίκι και τώρα θα βάλω καφέ. Δύο θα το κάνω και μία ζάχαρη. Δεν θα τα ανακατέψω γιατί θα δημιουργηθούν ρεύματα μεταφοράς ενέργειας που η ζέστη θα αναποκατεβάζει από μόνο του τα υλικά και θα γίνει μόνος το καφές. Παρατηρώ ότι έχει ξεκινήσει να φτιάχνει καϊμάκι. Βούσκωσε. Είναι έτοιμος και έσταξε, μας τα έκανε λίγο λίμπα κολύμπα γιατί δεν είχα το χέρι μου ελεύθερο για να το κάνω, κρατάω την κάμερα. Αλλά ο καφές είναι έτοιμος, κουπάτος. Ρε εσύ, δεν τρέπεσαι, εξαιτίας σου θα καταρρεύσουν οι καζακοβιομηχανίες. Τι θα γίνει μετά? Ένα σωρό άτομα θα μείνουν στους δρόμους. Θα μείνουν με φραγκοδίφραγκα. Και μετά... θα μπορούν να φτιάξουν τα γκαζάκια σου. Αυτό το πείραμα που θα κάνω, δεν θα το ξανακάνω. Θα το δείτε μία φορά αυτή τη στιγμή και μόνο. Κοιτάξτε τη διαφορά στο χρώμα. Αυτό ήταν ένα κουτάκι αναψυκτικό το οποίο έκοψα πάνω και εδώ υπάρχει μια τρύπα για να μπορεί να περνάει το οξυγόνο και βρίσκεται πάνω σε μια άλλη θέση σιδερένια, μεταλλική, για να μην καίει τον τόπο. Τελείωσε.